Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σε συνέχεια του ρεπορτάζ που κάναμε σήμερα, μάθαμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τον κύριο Μπάκρη, αυτόν τον οποίο βγήκε το πρωί και επιτέθηκε στην κυβωτό του κόσμου, πήγε μαζί με άλλους, σπάσαν εκεί έτσι σε μια παράδεκτη συμπεριφορά, γιατί η βία είναι πάντα καταδικαστέα, το κτίριο που εκεί τέλος πάντων τη δομή που βρίσκονται τα παιδάκια. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ψευδός δήλωσε ότι είναι ο Γενικός Γραμματέας δήθεν των Σύριων στην Ελλάδα, του Συνδέσμου Σύριων, σε επικοινωνία που είχα με την Συριακή Πρεσβεία της Αθήνας. Με διαβεβαίωσε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση με τη συγκεκριμένη οργάνωση Σύριων στην Ελλάδα, που δεν λέγεται καν έτσι. Η πρόεδρος του συγκεκριμένου οργανισμού έχει άλλο όνομα, είναι γυναίκα, είναι η κυρία Μοσβέχ. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος πρόκειται για ένα ακραίο στοιχείο, το οποίο ήταν περίεργος ο ρόλος του ακόμα και στη Συρία. Κάποιοι τον καταθέτουν σε κατηγορίες ανθρώπων που έπαιξαν ρόλο στις διώξεις χριστιανών στην Συρία. Εδώ έχει επίσης έναν ακραίο ρόλο, όπως μου είπανε, και ιερείς αλλά και στελέχη της πρεσβείας, πηγές της πρεσβείας. Άρα η κατάθεση του συγκεκριμένου ανθρώπου περί του ήθους και των πράξεων του πατρός Αντωνίου δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστος σε καμία περίπτωση, χωρίς βεβαίως αυτά τα οποία αναφέρθηκαν να μην διερευνηθούν πλήρως και να διελευκαθούν από τη δικαιοσύνη. Πολύ σημαντική είναι η πρωτοβουλία της κυβερνήσεώς μας να βγάλει από τον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα του από τα καθήκοντα, από τα αποχρέη μελών του ΔΣ, έστω επίτιμου του ενός και διαχειριστού του άλλου, γιατί πρώτο μας μέλημα πρέπει να είναι η ψυχική υγεία και η ασφάλεια των παιδιών που παραμένουν εκεί. Μακάρι να επαναλειτουργήσει ο κυβωτός του κόσμου, ίσως σε άλλο καθεστώς και με άλλη διοίκηση. Και βεβαίως να αποδοθεί δικαιοσύνη για το θέμα του ίδιου του πατρός Αντωνίου, και μακάρι όλα αυτά να είναι αναλήθειες και να αποδειχθούν συκοφαντικά. Σε κάθε περίπτωση, να έχετε στο μυαλό σας αυτό που είπαμε για τον φερόμενο κύριο Μπάκρη, που παίρνει τα κανάλια από εδώ και από εκεί και λέει ουσιαστικά αναλήθειες, δεν είναι το πρόσωπο το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι. Αυτά, να είστε καλά, καλημέρα, να έχουμε το νου μας ότι η Εκκλησία είναι δίπλα μας, πήρε απευθείας μέτρα, δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση σε κανέναν ιερέα ή κάποιον που φέρει τα ράσα και τα φοράει καταχρηστικός, όπως προκύπτει, να ντροπιάζει την ορθόδοξη πίστη και το χριστιανικό φρόνημα. Να τονίσουμε ότι αυτά τα οποία μάθαμε για τον κύριο Μπάκρη μας τα επιβεβαιώνουν και οι ιερείς, οι οποίοι τον ξέρουν. Οπότε, να παρακαλώ να απέχει από εδώ και πέρα στο να υποστηρίζει ότι είναι κάποιος άλλος από αυτό που είναι. Δεν θα είμαστε ανεκτικοί σε κανέναν ακραίο, σε κανέναν με ροπές και με φιλίες με τον αγώνα τζιχάντ κτλ. Έτσι, να είμαστε συνεννοημένοι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.